Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η είδηση του θανάτου γνωστού γυμναστή που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο γυμναστήριο που διατηρούσε στην ανατολική πλευρά τη πόλη. Η είδηση του θανάτου του 50χρονου προπονητή έσκασε σαν βόμβα το μεσημέρι τη Τρίτη. Ήταν πολύ γνωστό και όλα λένε ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν πολύ αγαπητό. Δεν ξέρουμε στον οδήγη σε αυτό το πράγμα. Δεν... Αρκετοί άνθρωποι τι τελευταίε ώρε άφησαν κεριά, λουλούδια και σημειώματα στο γυμναστήριο που διατηρούσε ο 50χρονο προπονητή στην περιοχή τη Τούμπα, θέλοντα με αυτόν τον τρόπο να τον αποχαιρετήσουν. Από το πρωί, πολλοί είναι οι φίλοι αλλά και οι πελάτε του άτυχου γυμναστή, οι οποίοι έρχονται εδώ στο σημείο για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη του. Οι γείτονε δηλώνουν σοκαρισμένοι, δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τραγικό γεγονό. το άνθρωπος, όσες φορές δηλαδή έτυχε Φτάζω. να το συναντήσουμε απ' έξω στο μαγαζί. Αρχικά όλα γύρω από την υπόθεση έδειχναν αυτοκτονία, ωστόσο μια ανάρτηση του προπονητή στα social media κίνησε τις διαδικασίες ώστε την υπόθεση να αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ διατάχθηκε και εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου υποστήριξε στο τελευταίο του μήνυμα ότι οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη καθώς εξαπατήθηκε από μια γυναίκα. Ανέφερε ότι η γυναίκα αυτή του απέσπασε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, οδηγώντας τον στην οικονομική καταστροφή, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες παρανομίες που του είχε αποκαλύψει η ίδια. Ο 50χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χωρισμένος και πατέρας τριών παιδιών. Έβαλε τέλος στη ζωή του γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης. Λίγη ώρα νωρίτερα τον είδε ένα γείτονάς του να φτάνει στο γυμναστήριό του και να είναι έντονα προβληματισμένος.